Στο κλειστό γήπεδο της Αργυρούπολης παρακολουθούμε την προπόνηση της ανδρικής ομάδας Βόλεϊ του ΑΟΝΑ, η οποία φέτος θα πάρει μέρος στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής Εσπέδα, ενώ θα μιλήσουμε με τον προπονητή αλλά και κάποιους παίκτες του συλλόγου. Είναι κοντά μου δύο από τους παίχτες της ανδρικής ομάδας της Αργυρούπολης, ο Άγγελος Φιλίππου και ο Χρήστος Αλιμάρας. Άγγελε, να ξεκινήσουμε με σένα. Καταρχάς, καλησπέρα. Καλησπέρα. Βρισκόμαστε λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη της σεζόν. Είμαστε στην προπόνησή σας εδώ, η οποία μόλις ολοκληρώθηκε. Πώς κυλάει η προετοιμασία? Η προετοιμασία έχει αρχίσει εδώ και δύο εβδομαδούλες. Ξεκινήσαμε πιο χαλαρά, έχει γίνει πιο εντατική η προπόνηση. Σκληρά, μας βλέπετε και τους δύο, είμαστε στουπί, παπιά. Να ξεκινήσω αρχικά με να δώσουμε συγχαρητήρια στην ανδρική ομάδα του Βόλεϊ που προκρίθηκε σήμερα στο 16. Στην εθνική ομάδα. Στην εθνική ομάδα του Βόλεϊ, ναι, αυτό. Ποιες είναι οι πρώτες σου σκέψεις για τη χρονιά που έρχεται για την Αργυρούπολη? Κοιτάξτε, πέρσι είχαμε μία αναποδιά. Ξεκινήσαμε με μείον 12 το πρωτάθλημα. Ήμασταν μια καινούργια ομάδα. Περισσότεροι ήμασταν μεταγραφές, κάποιοι ήταν πιο μικροί, πανελλήνες κλπ. Όλοι ήμασταν έφηβοι τα παιδιά, πολύ λίγοι ήμασταν στην ηλικία την κανονική των αντρών. Ξεκίνησα μείον 12, ήταν σκληρά, ήταν δύσκολα. Παραλίγο να μπούμε τετράδα. Κάναμε δύο έτσι χαζές ήττες, να το πούμε. Και μείναμε έξω. Φέτος συνεχίζουμε πιο δυνατά να μπούμε όντως τετράδα. Είναι ο στόχος μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Πάμε και στον Χρήστο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Χρήστο. Εσύ προέρχεσαι από την ομάδα των Εφήβων. Ουσιαστικά φέτος θα είναι η πρώτη σου χρονιά που θα έχεις τόσο ενεργό ρόλο στην ανδρική ομάδα. Πώς νιώθεις γι' αυτό? Πέρσι, λόγω πανελλήνων, δεν είχα την ευκαιρία να συμμετέχω σε πολλά παιχνίδια της αντρικής ομάδας. Μόνο 2-3 ήταν τα παιχνίδια αυτά. Φέτος θα πάει καλύτερα σίγουρα το πράγμα. Θα είμαι σε όλα τα παιχνίδια. Συμμετέχω σε όλες τις προπονήσεις όσο μπορώ. Έχουμε νέα παιδιά, είμαστε περισσότεροι και πιστεύουμε θα κάνουμε μια καλύτερη σεζόν από την περσινή. Πώς το περιμένεις το πρωτάθλημα? Απαιτητικό θα είναι σίγουρα. Κάθε ομάδα έχει νέους παίκτες, πράγμα που σημαίνει ότι κάθε ομάδα θα είναι πιο δυνατή. Αλλά και εμείς θα είμαστε δυνατοί, κάνουμε προπόνηση και ο καλύτερος θα διακριθεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Σας εύχομαι καλή επιτυχία για φέτος. Είναι μαζί μας ο προπονητής της ανδρικής ομάδας Βόλεϊ της Αργυρούπολης, ο κύριος Μινάς Βρετός. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Μόλις ολοκληρώθηκε η προπόνηση των παιδιών, πώς κυλάει η προετοιμασία για την νέα χρονιά? Δυστυχώς δεν κυλάει όπως θα θέλαμε. Έχουμε πάρα πολλές απουσίες. Έχουμε φοιτητές που έχουν περάσει σε επαρχιακές πόλεις και κάποιους τους έχουμε χάσει, κάποιους τους περιμένουμε μεταγραφή, αλλά δεν είναι σίγουρο ακόμα. Και κάποια παιδιά έχουν ξεκινήσει το καλοκαίρι κάποιες εποχιακές εργασίες. Μέχρι να ξεκινήσουν το μάθημά τους στις σχολές και ακόμα λείπουνε. Κάνουμε πάρα πολλές αποσύσεις, όπως και σήμερα, δηλαδή ήμασταν 8 μόνο άτομα. Είναι κάποια άτομα που έχουν φύγει με τις σχολές στο εξωτερικό. Τέλος πάντων, δεν ξεκινήσαμε με τον ιδανικό τρόπο. Ελπίζω να συνεχίσουμε καλύτερα από ό,τι στην αρχή. Η χρονιά φετινή είναι μια συνέχεια της προηγούμενης. Πέρυσι η διοίκηση αποφάσισε να μην κατέβει η ομάδα στην Α2, να κατέβει στη Β' Εθνική. Αυτό βέβαια ήταν καλό γιατί δόθηκε ευκαιρία σε πάρα πολλά παιδιά του συλλόγου να παίξουν βασική. Τόσα χρόνια δεν παίζανε στο αντρικό, παίζανε μόνο εφηβικό. Αντίστοιχα, ουσιαστικά η περσινή ομάδα, η εφηβική ήταν και η αντρική. Κανείς δεν περίμενε η ομάδα αυτή να κάνει αυτή την πορεία, να φέρει αυτά τα αποτελέσματα, τα παιδιά να έχουν αυτή την πρόοδο. Και παρόλο που ξεκινήσαμε πέρυσι με μείον 12, καταφέραμε και τερματίσαμε στην 6η θέση. Το εφηβικό μας πέρασε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και περιμένουμε και φέτος να έχουμε την ανάλογη συνέχεια. Βέβαια, στην αρχή έχουμε κάποιες δυσκολίες, κάποιους τραυματισμούς, κάποιες απουσίες που προείπα. Τα παιδιά μας έλεγαν πάντως ότι θέλουν να τα πάνε καλύτερα από πέρυσι, είναι αποφασισμένα. Πρέπει. Δεν, από την όρεξη που έχουν, από τη διάθεση που δείχνουν και από την η συνέχεια της περσινής χρονιάς, αυτό πρέπει να δείξει. Επομένως, πόσο διαφορετική θα είναι η ομάδα σε σχέση με πέρυσι? Ουσιαστικά η αντρική ομάδα, μικρές θα είναι διαφορές. Έχουμε ένα θέμα λίγο στους κεντρικούς, ακόμα ψαχνόμαστε λίγο εκεί. Κατά τα άλλα θα είναι ίδια ομάδα. Βελτιωμένη, ένα χρόνο παραπάνω προπόνηση,
Ελπίζουμε να πάμε, αντί να μπούμε τετράδα φέτος που δεν καταφέραμε πέρυσι. Για το φετινό πρωτάθλημα, τι εικόνα έχουμε? Οι πρώτες πληροφορίες δεν λένε ότι θα είναι πιο ανταγωνιστικό. Λείπει ο Μίλνας που ήταν πέρυσι με διαφυρονίκη του φαβορή και θα υπάρχει, πιστεύω, πολύ περισσότερο ανταγωνισμό. Υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες που θα διεκδικήσουν. Δεν θα υπάρχει αυτή η μεγάλη διαφορά που υπήρχε πέρυσι. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και ευχαριστώ πολύ που δείτε την ευκαιρία και το κανάλι σας που ασχολείται με το άθλημά μας. Ευχαριστούμε για μια φορά. Να είστε καλά. Είναι μαζί μας ο Γενικός Αρχηγός του Τμήματος Βόλεϊ του ΑΟΝΑ, ο κύριος Απόστολος Μουλακάκης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Οι ομάδες βρίσκονται σε φάση προετοιμασίας. Σε λίγες εβδομάδες ξεκινάει και επίσημα η αγωνιστική σεζόν 2019-2020. Πείτε μας λίγα λόγια για την ανδρική ομάδα Βόλεϊ, η οποία και φέτος θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής Εσπέδα και βρίσκεται και αυτή στη δική της φάση προετοιμασίας. Να τονίσουμε το γεγονός ότι είμαστε από τα λίγα πλέον σωματεία που ασχολούνται με το ανδρικό Βόλεϊ. Δυστυχώς. Κάθε μέρα ακούς και κάτι κακό για αυτό το κομμάτι. Εμείς όμως είμαστε πιστοί και θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε στο αντρικό βόλεϊ. Ο στόχος μας είναι η αντρική ομάδα να αποτελείται από παιδιά δικά μας, από τις ακαδημίες μας, και γι' αυτό προσπαθούμε να το ενισχύσουμε. Έχουμε υπεύθυνο προπονητή όλων των τμήματων, τον Μινάτο Βρετό, ο οποίος είναι ένας αξιόλογος προπονητής με μεγάλη πείρα στο χώρο. Και με στόχευση την ανάπτυξη των ακαδημιών, να αναπτύξουμε το αντρικό βόλεϊ ουσιαστικά, να προσφέρουμε για εμείς ένα κομματάκι, ώστε όλο αυτό το κομμάτι να πάει μπροστά και να το δούμε πλέον να ανθίζει. Ήδη έχουμε μια σημαντική επιτυχία της εθνικής ομάδας που προκρίθηκε στους 16 του Ευρωπαϊκού. Οπότε αυτό θέλω να πιστεύω ότι μπορεί να δώσει και μια όθηση παραπάνω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ξέρουμε πως ο Σύλλογος της Αργυρούπολης, πέραν του αθλητικού κομματιού, δείχνει και ένα διαφορετικό πρόσωπο. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό? Ναι, νομίζω ότι όσοι θέλουν να θεωρούνται ότι προσφέρουν στην νεολαία και στην κοινωνία, πέρα από το κομμάτι του αθλητισμού, πρέπει να συμβάλλουν με κάποιο τρόπο σε κοινωνικές ομάδες, σε άτομα μεμονωμένα, στην πόλη την οποία υπηρετούν κατά κάποιο τρόπο. Το Τμήμα Πετοσφαίρισης κάθε χρόνο κάνει τουλάχιστον 2 με 3 δράσεις. Προσφέρουμε είτε σε ιδρύματα στοχευμένα, είτε σε κοινωνικές ομάδες που το έχουν ανάγκη, με διάφορες εκδηλώσεις που κάθε χρόνο αποφασίζουμε η ομάδα των εφόρων ποιες θα είναι αυτές. Αλλά νομίζω ότι ο αθλητισμός και η κοινωνική προσφορά είναι ένα πράγμα. Δεν μπορείς να κάνεις μόνο το ένα. Και τα δύο μαζί, ώστε να μπορέσεις να προσφέρεις στην κοινωνία που δραστηριοποιείσαι. Και θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης που μας προσφέρει τις εγκαταστάσεις για να μπορούμε να λειτουργούμε και να δραστηριοποιούμαστε. Νομίζω ότι ο Δήμαρχός μας, ο Γιάννης ο Κωνσταντάτος, αγαπάει τον αθλητισμό, προσφέρει στον αθλητισμό και είναι συνέχεια κοντά μας. Και θέλω να τον ευχαριστήσω πραγματικά από την καρδιά μου για τη βοήθεια που προσφέρει στο Σύλλογο. Ευχαριστούμε πολύ και πολλά συγχαρητήρια για αυτές σας τις πρωτοβουλίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η προπόνηση της ανδρικής ομάδας Βόλεϊ του ΑΟΝΑ έχει μόλις ολοκληρωθεί, με την ομάδα να θέλει να δώσει τον καλύτερο της εαυτό στο φετινό πρωτάθλημα της Β' Εθνικής Εσπέδα. Από το κλειστό γήπεδο της Αργυρούπολης για το nstv.gr, Ανδρέας Λεκάκης.